Smart 4K μόνο σε εμάς από 1399-999. Πτώση τιμών έως και 50 ή 60% θα δουν οι καταναλωτές σε πολλά καταστήματα του Ηρακλείου που συμμετέχουν για τρίτη χρονιά στην Black Friday, την παγκόσμια εμπορική γιορτή που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου. Εκτός οι οποίες σημαίνονται και μέχρι και 50 και 60%. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα με αυτό το μπουφάν το οποίο έχουμε εδώ, το πολύ ωραίο τζάκετ, το οποίο κάνει 99 ευρώ και κατεβαίνει μόνο για την Παρασκευή 49 ευρώ. Κοιτάμε από τώρα. Ότι έχουμε κοιτάξει μέχρι τώρα, την Παρασκευή, τώρα τελευταία στιγμή, νομίζω θα γίνεται λίγο πανικός. Όπως αποτυπώνεται σε έρευνα της ΕΣΕΕ, μεγάλη συμμετοχή στην Black Friday έχουν τα καταστήματα που διαθέτουν σε προσφορές προϊόντα ένβησης και υπόδυσης, είδη οικιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικά, ενώ ακολουθούν τα επιμορφωτικά και τα είδη ψυχαγωγίας. Κοιτάζουν τις τιμές, οπότε είναι ενημερωμένοι. Στην Ελλάδα βλέπω περισσότερες ευκαιρίες όταν μιλάμε για τις μέρες του Black Friday. Γιατί υπάρχουν καλύτερα τιμή από αυτά που έχουμε στην Ιταλία. Θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ όλη τη βδομάδα στους καταναλωτές με τις τιμές που έχουμε. Πραγματικά είναι κάτω του κόστους. Μέχρι 50%. Δηλαδή, το πουκάμισο αυτό για παράδειγμα, ναι, τι τιμή θα έχει την Παρασκευή? Μισή τιμή, θα έχει 26 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά. Θα πρέπει να γράφει την πρώτη τιμή και την έκπτωση την οποία έχει το κατάστημα, μία ενιαία, και από εκεί πέρα ο πελάτης τη βλέπει, υπολογίζει και κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό στοιχίζει 60 ευρώ και στην ημέρα της Black Friday θα κάνει 37 ευρώ. Ιταλικό σαλόνι από 2.200-1.800 ευρώ. Και όλα μας τα σαλόνια 50% κάτω. Το λιανικό εμπόριο έχει ανάγκη από άσπρες μέρες, τονίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το λιανικό εμπόριο και όλη η επιχειρηματικότητα δεν χρειαζόμαστε από Black Friday. Χρειαζόμαστε από White Friday. Χρειαζόμαστε άλλες πολιτικές μετά από 8 χρόνια μεγάλης κρίσης. Χρειαζόμαστε ρευστότητα στην αγορά. Καθιερώθηκε ένα έθιμο απ' έξω, το οποίο προσπαθούν να το καθιερώσουν και εδώ. Ευκαιρίες που είναι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παντού. Ούτε στην Γαλλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε καμία χώρα. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διεξήγαγε έρευνα τιμών σε δείγμα προϊόντων τεχνολογίας προκειμένου να αποφευκθούν παραπλανητικά φαινόμενα. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να δουν στο διαδίκτυο τις τιμές που ίσχυαν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου σε περίπου 870 είδη κινητών τηλεφώνων, τηλεοράσεων, tablets και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.